Μάρο Κλαψνέστο και στο 92, ο Αστέρας κατόρθωσε να κάνει το 3-3 στα τελευταία μάτς και να επικρατήσουμε 2-1 της Επισκόπης. Ένα καλό παιχνίδι. Δύο λόγια για την αναμέτρηση. Όντως κάναμε την τρίτη σερή νίκη, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Σήμερα, σε αντίθεση με τα δύο τελευταία παιχνίδια, η εικόνα της ομάδας μας δεν ήταν η αναμενόμενη. Νομίζω ότι είναι λίγο και, και στην νοοτροπία, που είναι δύσκολο να περάσει τα παιδιά μετά από δύο καλά αποτελέσματα, να μπορέσουν να μπουν συγκεντρωμένοι και με την ίδια θέληση και με τον ίδιο πάθος. Λίγο μας έλειπε σήμερα το κίνητρο και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο δεν ήμασταν όσο καλοί θα θέλαμε. Πέρα από αυτό, θέλω να σταθώ στην πολύ καλή ομάδα της Επισκοπής, η οποία παρότι μπορεί να είναι σε αυτές τις χαμηλές της βαθμολογίας, για μένα είναι σήμερα είδα μια ομάδα ίσως καλύτερη που έχουμε αντιμετωπίσει φέτος, με πολύ καλή νοοτροπία και προσπάθησε να παίξει πολύ σωστό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το ζητούμενο στο τοπικό και πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στους ανθρώπους της Επισκοπής, γιατί είναι μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει και προσπαθεί να μάθει στα παιδιά, στα νεαρά παιδιά να παίξουν. Αυτή πρέπει να είναι η φιλοσοφία του τοπικού. Εμείς θα κρατήσουμε μόνο το αποτέλεσμα και το γεγονός ότι ενώ μείναμε με 9 παίχτες, καταφέραμε να πάρουμε την νίκη στο 90, γιατί είχε 2 παίχτες πλεονέκτημα η αντίπαλη ομάδα και εμείς παρόλα αυτά καταφέραμε και πήραμε την νίκη. Αυτό είναι σημαντικό για μας. Τέλος, να κλείσω να πω ότι υπάρχει ο παράγοντας διαιτητής στο παιχνίδι. Έχω εγώ πάρα πολύ εμπιστοσύνη στη δουλειά που γίνεται στο Σύνδεσμο Διαιτητών Ρεθύμνου, αλλά πρέπει και αυτοί να δείξουν λίγο παραπάνω ζήλο σε αυτό που κάνουν και να έχουν φιλοδοξίες. Δηλαδή να παίζουν οι διαιτητές με φιλοδοξίες και να κοιτάνε να κάνουν όσο καλύτερα γίνεται η δουλειά τους και αυτοί. Γιατί είναι και αυτοί μέρος του παιχνιδιού και πρέπει να εξελίσσουν. Είμαι σίγουρος ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι και έχω εμπιστοσύνη στο Σύνδεσμο, αλλά πρέπει να προσπαθήσουν και αυτοί για να έχουμε καλύτερες διαιτησίες. Ευχαριστώ.